Μια διαφορετική εικόνα αντικρίζουν οι κάτοικοι της Ανοπόλης λόγω των έργων που είναι σε εξέλιξη και γίνονται με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Αύριο δημοπρατείται και το τμήμα του κέντρου για το οποίο το προηγούμενο διάστημα είχε υπάρξει εμπλοκή. Είναι ένα έργο της τάξης των 10 εκατομμυρίων ευρώ, προϋπολογισμός. Προχωράει με σχετικά γρήγορο ρυθμό. Αφορά το πιο ιστορικό και το πιο καλοδιατηρημένο ατόφιο τμήμα της ιστορικής Πάτρας. Και με αυτό το έργο που γίνονται και παρεμβάσεις πεζοδρομήσεων, οδοστρωμάτων, φωτισμού, έξυπνα συστήματα κτλ. Είναι σε μια πολύ μεγάλη περιοχή, ακόμα και γύρω-γύρω από το κάστρο. Μετά έχουμε και τις σκάλες. Θα συμπληρωθεί με το έργο ανακαίνησης του παλιού νοσοκομείου που είναι πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Και αύριο δημοπρατείται και το έργο, το μεγάλο έργο της ανάπλασης κάτω πόλης. Με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις θα βελτιωθεί σημαντικά η εικόνα του κέντρου και η πόλη θα αποκτήσει τον χαρακτήρα που της αξίζει. Αυτό θα βελτιώσει και τη λειτουργία και τη ζωή των δημοτών, αλλά και θα βελτιώσει την επισκεψιμότητα της πόλης. Θα προχωρήσουμε και σε αυτό το στάδιο. Θα ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία με το μεγάλο έργο της ανάπλαξης της παραλιακής ζώνης, που είναι δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε συμφωνήσει πώς θα γίνει η διαδικασία για τις μελέτες και μετά για την υλοποίηση του έργου. Και η Πάτρα θα αποκτήσει πραγματικά ένα ιστορικό κέντρο και ένα παραθαλάσσιο μέτωπο, το οποίο θα είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχουμε γνωρίσει ιστορικά. Εκείνο που μένει πάντως είναι και η επίσπευση συνολικά του έργου ανάπλασης, προκειμένου να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε όλα τα σημεία της. Νομίζω ότι με όλα αυτά τα έργα θα έχουμε μια εικόνα τελείως διαφορετική, αλλά κυρίως μια ζωή διαφορετική.